Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα θα σας δείξω τα φυτά που έχω στη βεράντα μου. Δεν θα μαγειρέψω και ξεκινάω από τη λεμονιά. Έχω και δεντράκια. Εδώ είναι η λεμονιά. Έχει και λεμόνια αρκετά. Ορίστε. Μου το ζήτησε μία φίλη του καναλιού και λέω γιατί όχι. Λοιπόν, αυτός ο μαϊντανός δεν τελειώνει ποτέ. Κόβω μία χούφτα για το φαγητό μου, το ποτίζω και ξαναβγάζει και άλλο. Εκεί έχω αβοκάντο. Είδα στο ίντερνετ πώς γίνεται η διαδικασία να βγάλει ρίζες και το φύτεψα. Εδώ είναι η κλιματαριά. Είναι σε γλάστρα πολλά χρόνια, μας βγάζει κάποια σταφύλια πάρα πολύ γλυκά. Όταν χρειάζομαι κλιματόβεργα παίρνω από εδώ και επίσης χρησιμοποιώ και τα φύλλα της. Όμως θέλει μεταφύτευση στο έδαφος. Εδώ είμαστε στην μπροστινή πλευρά του διαμερίσματος. Έχουμε θέα τη λίμνη και το νησάκι. Στο βάθος του δρόμου είναι το κάστρο, φαίνεται λίγο το τζαμί, αν μπορείτε να το ξεχωρίσετε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η νοικοκυρά μαγείρισε να έχει τα μυρωδικά στη βεράντα της. Εδώ λοιπόν έχω δυόσμο, δύο γλάστρες. Το δυόσμο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε τυρόπιτες, το χρησιμοποιώ σε μακαρονάδες με σάλτσα, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του. Εδώ έχω βασιλικό, δύο γλάστρες, ο ένας είναι πλατύφυλλος και το βασιλικό επίσης το χρησιμοποιούμε σε σάλτσες. Αυτό είναι aloe vera. Μόλις μεγαλώσει λίγο θα το μεταφυτεύσω και χρησιμοποιώ aloe vera. Χρησιμοποιώ σε εγκάβματα, επίσης είναι και πόσιμη. Έχει ευεργετικές ιδιότητες. Έχω εδώ αρμπαρόριζα για τα γλυκά κουταλιού και τις μαρμελάδες μου. Από εδώ, λαχανόκηπος ή πιπεριές για γέμισμα μας βγήκανε. Μαϊντανό έχω και από εδώ και οι ντοματιές μου. Έχουμε ήδη κάνει αρκετές σαλάτες, όπως βλέπετε. Έχει και πράσινες ντομάτες, έχει και κόκκινες. Εκείνο το ψηλό φυτό που προεξέχει από το κάγκελο είναι μάραθος. Έχει βγάλει τώρα σπόρια και θα βγει και του χρόνου στη γλάστρα του. Είναι εύκολο να καλλιεργήσει κανείς τη βεράντα, αρκεί να έχει ζήλο, γιατί θέλουν πότισμα και περιποίηση καθημερινά. Τι άλλο έχω να σας δείξω από εκεί. Έχουμε και εδώ ντομάτες. Και επίσης αυτό εδώ είναι σπόρια από μαϊντανό τώρα. Θα τα μαζέψω για να φυτέψω σε άλλη γλάστρα για να έχω και του χρόνου. Ένας μικρός βασιλικός.
Δεν έχω και πολύ χρόνο με το μαγείρεμα. Αλλιώς θα είχα και περισσότερα. Πριν ασχοληθώ με τη μαγειρική, είχα πάρα πολλές γλάστρες με κυπευτικά στη βεράντα μου. Μαζεύω τα σποράκια από ντομάτες, από πιπεριές, από όλα τα είδη πιπεριές. Και την άνοιξη φυτεύω φυτόρια μόνη μου και όταν μεγαλώσουν λίγο τα φυτά, τα μεταφυτεύω στις γλάστρες. Και μία θέα από μακριά, αυτό είναι το όρος Μητσικέλη. Στα Ιωάννινα είμαστε. Δεν το είπα από την αρχή. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας!